την πολύ όμορφη Ναταλία Δραγουμίνη. Ναταλία, κάθε φορά και πιο εντυπωσιακή, δεν ξέρω τι κάνεις, ποιο είναι το μυστικό σου. Το ίδιο έχω να πω και για σένα όμως. Αλήθεια. Καλά, την έχω δει σε ένα παιδικό πάρτι, συνόδευε τα παιδιά της, με ένα μπλουζάκι που άφηνε λίγο ακάλυπτο στους κοιλιακούς. Εντάξει, τέτοιο κορμί δεν έχω, σταμάτα. Ευχαριστώ, σταματήνω. Γυμνάζεσαι ακόμα, συνεχίζεις, βρίσκεις χρόνο. Κοίταξε, η γυμναστική είναι μέσα στη ζωή μου. Τώρα που έχω τα γυρίσματα και αυτά, κάνω όποτε μπορώ. Ναι. Αλλά έχει σημασία, όταν δεν μπορείς, να μην το αφήνεις τελείως. Να κάνεις, μπορείς μια φορά στις 10 μέρες να το κάνεις. Να μην λες, την κόβω τη γυμναστική και όταν μπορώ θα ξανακάνω, γιατί μετά χάνεις όλη την επαφή. Συνεχίζεις αυτό, αυτό το κλειστό. Και σε συμβουλή γενικά. Και πολύ καλά κάνεις. Κάνεις αυτό το κλειστό, το beach volley στο κλειστό. Στο ΆΚΑ, το beach volley, στο κλειστό, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, στην ναι. Αθήνα ειδικά. Και κάνω και πιλάτες. Τέλεια. Το είχε, Μέρη, το είχε. Τους ξαναδεί. Μου λέει μια ωραία ερώτηση, ότι αν έρθει η κόρη και σου πει που μεγαλώνει τώρα, ότι μαμά να βάλω και εγώ ένα σκουλαρίκι στη μύτη, τι θα έτσι το έχει ζητήσει. Έχει βάλει καταρχήν εδώ πέρα. Εδώ παντού, αφήνουν στην ελληνογερμανική σκουλαρίκια. Στη μύτη θέλει να βάλει και δεν αφήνω στην ελληνογερμανική αγωγή και της έχω πει να το βάλει το καλοκαίρι. Ναι. Και θα το κάνουμε τώρα το Μάιο, όταν τελειώσει τέλος πάντων θα το κάνουμε. Είσαι cool μανούλα γενικά, δηλαδή αν σου πει ο γιος σου, μαμά θέλω να κάνω ένα τατού. Μελλοντικά δεν σου λέω τώρα. Αλλά έχω πρόβλημα. Και ο άντρας μου έχει δύο σκουλαρίκια εδώ. Άμα θέλει και ο γιος μου να βάλει. Ο άντρας μου τα έχει βάλει στα 14 τα σκουλαρίκια. Okay. Απλώς δεν αφήνει το σχολείο. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Εκτός αν δω ότι το παιδί μου έχει άλλες βλέψεις. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω, όταν είναι στο επίπεδο μόδας, γιατί τώρα κακά τα ψέματα είναι μόδα και οι τρύπες και τα τατουάζ δεν σημαίνουν κάτι όπως παλιότερα. Mm-hmm. Αν νιώσω ότι το παιδί μου, ας πούμε, παραστρατεί, εκεί θα το ψάξω διαφορετικά. Δεν ξέρω, θα το δω τόσο. Ισχύει αυτό που λένε, ότι για να μην παραστρατείς ένα παιδί, μειώνεις τους κινδύνους, αν τα στοχοπροσηλώσεις στον αθλητισμό. Εσύ δηλαδή το έκανες ναι. με τα παιδάκια σου. Κοίταξε, τα παιδιά μου έχουν βγει αθλητές. Η Κλειό είναι βολεϊμπολίστρια. Δεν ξέρω να το πάρω γονιδιακά αυτό. Okay. Σίγουρα. Είμαι μια περήφανη μαμά. Σίγουρα. Από μόνα τους. Δηλαδή επειδή και εγώ και ο μπαμπάς τους έχουμε το αθλητικό μέσα μας, ίσως είναι και κληρονομικό αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά είναι αθλητές, δεν τα έβαλα εγώ, είναι αθλητές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη διατροφή και για τα ναρκωτικά και, για τα ξενίκια, το τσιγάρο, και για τα ποτά και όλα. Κρεπάλες, ναι. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε ακόμα και τη διατροφή να την ορίσει μία ας πούμε ζαλάδα, μπορεί να νιώσει ένα παιδί και να σκεφτεί από μόνο του. Ζαλίστηκα στις ασκήσεις, οπότε θα φάω λίγο πιο υγιεινά. Mm-hmm. Μου το έχουν πει τα παιδιά. Και, δηλαδή, τους βάζεις έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό. Διάβαζα έναν τίτλο που είχες δώσει μια συνέντευξη πρόσφατα, ότι όπως αφήνεις άλλες γυναίκες στα καλλιντικά και μπορούν να κάνεις 3 ώρες, μπορείς να κάτσεις εκεί στο κατάστημα με τα υγιεινά, με τις υγιεινές τροφές. Ναι. Είναι αυτό που λες, ξέρεις, θα πάω να ψωνίσω κάτι. Και τελικά φεύγεις με 10 σακούλες. Ναι. Στο τσακίρ κέφι τι θα φας, δηλαδή μεγάλη σου ατασταλία που θα τη ευχαριστηθείς και θα τη φας χωρίς τύψεις, γιατί το κάνεις μια στο χωρίς τόσο. Χωρίς τύψεις, κοίταξε, τα γλυκά. είσαι γλυκατσού. Δηλαδή μπορώ να αντισταθώ στις πατάτες τηγανίτες, στις πίτσες. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, μπορώ, είμαι χαλαρή. Στα γλυκά παθαίνω ταχυπαλμία. Δηλαδή αν μου φέρεις συνδυασμό μπράουνι ή σουφλέ σοκολάτα με παγωτό, εκεί δεν μπορώ. Ναι. Αν μου φέρεις λουκουμάδες, μπορώ να αντισταθώ, ας πούμε. Α, είναι να μην πετύχει κάποιος εκεί την ευαίσθητη χορδή. Η χορδή μου είναι το ζεστή σοκολάτα με κάτι κρύο από πάνω. Αυτό δηλαδή. Και πότε υποκύπτεις, όταν θέλεις να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου γιατί το έχεις στερηθεί καιρό, ή όταν είσαι στεναχωρημένη και μπορεί να πεις να σου πω, έχω τις μαύρες μου, άντε, θα φάω το γλυκό μου να μου φτιάξει το κέφι. Κοίταξε. Κανονικά, σύμφωνα με τον διαιτολόγο μου, τον διατροφολόγο μου, τον Γιώργο τον Μουλίνο, είναι μία φορά την εβδομάδα μπορώ να φάω ό,τι γλυκό θέλω. Αλλά επειδή του λέω δεν μπορώ να φάω ένα προφιτερόλ, θέλω 2 προφιτερόλ. Ναι. Μου λέει άντε, φάει 2. Παλιότερα η ατασταλία μου ήταν όλη μέρα γλυκά. Mm. Τώρα όταν περνάς από μια ηλικία. Εντάξει, ναι, και δεν γίνεται. Οι ατασταλίες απαγορεύονται, νομίζω. Σωστό. Θέλει λίγο γλυκάκι. Πώς είναι να υποδίεσαι μια σκληρή Γερμανίδα. Είσαι λίγο του προγράμματος. Κοίταξε, οι δικοί μου άνθρωποι, πολύ δικοί μου, όχι της δουλειάς, μου λένε ωραία, εντάξει, σου δίνει την ευκαιρία να βγάλεις τη φράου που έχεις μέσα σου.
Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό το ρόλο, γιατί νιώθω ότι έχω να κάνω ένα χαρακτήρα, έχω να κάνω κάτι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι κάνω μια μαμά που θα μπορούσα να είμαι εγώ. Είναι πρόκληση ο ρόλος. Και μ' αρέσει πολύ. Γενικώς φέτος είσαι και στο θέατρο και στο Έλα στη θέση μου. Είναι μια πολύ ωραία χρονιά για σένα. Ναι, και νιώθω ότι είμαι σε πολύ καλές δουλειές. Από τη μία στο θέατρο με το Σταμάτη το Φασουλή και τον Γρηγόρη το Βαλτινό στο Ζορμπά, που κάναμε περιοδεία το καλοκαίρι και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζουμε τώρα στο θέατρο Βέμπο. Και από την άλλη στην τηλεόραση σε μια σειρά πολύ πετυχημένη. Με αυτούς τους σκηνοθέτες, τον Γιάννη τον Βασιλιάδη, τον Σπύρο Τρασιδάκη, τον Βασίλη τον Τζελεμέγκο. Και με ένα πολύ καλό κάστ. Πάρα πολύ καλό team. Έτσι είναι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα το ρόλο στο Έλα στη θέση μου. Ναι. Εμιλία, γλυκιά και ενάβετη γυναίκα. Θα σε χτυπήσω κάτω σαν χταπόδι. Η κυρία. Μένι Σούλς, ή αλλιώς Νέα Μαξ. Μάλιστα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν είχα όνειρο να γίνω μοντέλο και να μου κάνει χαλάστρα το όνομά μου. Φωτεινή Παπατσούρη, Κακατσούρη. Δεν μου αρέσει να μου βάζουν οι άλλοι το χρονοδιάγραμμά τους. Ούτε μου αρέσει να χάσω το χρόνο μου και στο τέλος να εισπράξω ένα όχι. Η προσφορά μου ισχύει για λίγο. Ή μου φέρνεις τα συμβόλαια με την υπογραφή και τον δυο σας, ή την αποσύρω. Και η αγωγή της Νέα Μαξ παραμένει στο τραπέζι. Άκουσε να δεις, κοπελίτσα μου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτά έχουν. Πάντα υπάρχει κάποιος βλάκας που θέλει να μας βλάψει και μας καταγγέλει για αηδίες. Το θέμα είναι αυτές οι αηδίες να έχουν βάση. Που συνήθως δεν έχουν ποτέ. Φυσικά, γιατί φροντίζουμε να εξαφανίσουμε τον βλάκα που προσπαθεί να μας βλάψει. Με αγωγές, φαντάζομαι, εναντίον του. Εννοείται, πάντα με τον νόμο. Ως πότε θα με ντροπιάζεις εσύ, μικρέ μου, λες? Ακριβώς το ίδιο θα σε ρωτούσα κι εγώ. Μισό λεπτό για να καταλάβω, εσύ τώρα έχεις γίνει ακτιβιστής για να διαμαρτύρεσαι εναντίον μου. Ότο, πάνω. Ήταν τόσο χάσιμο χρόνο όλο αυτό, ειδικά με στη βροχή. Και όλα αυτά για τα γέρ. Θα δεις που θα αποδειχθεί το πιο βασικό σου αξεσουάρ. Και απορώ πως θα το έκρινες από μόνη σου απαραίτητο. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να το κρίνω από μόνη μου απαραίτητο? Γιατί το κουστούμι, Βασιλίνα μου, είναι το βασικό αξεσουάρ και βασικό συστατικό για το ρόλο που θα υποδηθείς. Στο σπίτι θα χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι για να γίνει το δικό σου? Όχι. Υπήρξε μια χρονοκαθυστέρηση? Όχι. Όχι, ότι θέλω να επιβάλλω με στα παιδιά όταν νιώθω ότι δεν έχουν δίκιο, θα το παραδεχτώ, το κάνω, αλλά με μέτρο, γιατί τελικά χάνεις και το δίκιο σου. Τώρα να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι, ναι, είναι λίγο... Λίγο ταινία, λίγο καλυμμένο. Ναι, είναι σειρά. Λίγο κινηματογραφικό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, οι κρίσεις που ψιλοχτυπιέσαι έχω περάσει στη ζωή. Εντάξει, μου. Και έχουμε και όλες, ναι, τις στιγμές μας, τα έλεγα. Να σου πω, είχες πει στην κάμερα πρόσφατα ότι ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, όταν σε κλείδωσε στο καμαρίνι, έπαθε κρίση πανικού. Ναι, αυτός το είχε κάνει σαν μια πλάκα. Μου το είχε κάνει σαν πλάκα. Είμαστε πολύ φίλοι με τον Παναγιώτη. Μου το είχε κάνει σαν πλάκα και με σκοπό να μου ανοίξει, μόλις βγει από τη σκηνή, ναι, να μου ανοίξει. Αλλά επειδή εγώ έπαθα αυτή την κρίση που δεν το περίμενε ο άνθρωπος να το πάθω. Θόλωσα. Ναι, ναι, ναι. Άρχισε να πετάς πράγματα. Άρχισε να χτυπάω την πόρτα. Και να λέω βοήθεια, βοήθεια, βγάλτε με. Και ακουγόταν και στο κοινό. Αλήθεια, λες. Ναι. Και σου λέει καινούριο έβριμα στην παράσταση. Τι γίνεται? Το καταλάβαινε ότι είναι εκτός, γιατί εγώ είχα πεθάνει στο έργο. Και σου λέει από τον άλλο κόσμο, τι γίνεται? Γενικά έχεις πάθει κρίση πανικού? Δηλαδή το άκουσα τώρα, το είπε πρόσφατα και η Σμαράγδα Καρύδη σε μια συνέντευξή της, ότι πάθαινα, δεν το καταλάβαινε κανείς στη σκηνή, όμως το ήξερα πολλές φορές, ναι, με δυσκολία. Το έχω πάθει, ίσως δεν έχει ξεσπάσει, αλλά νιώθω να έρχεται. Mm-hmm. Και το έχω πάθει και στη σκηνή. Και έχω πάθει σε παράσταση να είμαι επί σκηνής και να νιώθω ότι έρχεται και εκείνη την ώρα να λέω τα λόγια μου και από μέσα να κοιτάζω το κοινό και να λέω κάποιος γιατρός θα υπάρχει, αν σταματήσω και πω αυτή τη στιγμή θέλω ένα γιατρό και ότι πεθαίνω. Ξέρεις, είναι... Το διαχειρίζεσαι μόνη σου, είναι σαν μια σκέψη που προσπαθείς και εκείνη ώρα να την διθασεύσεις, να την ελέγξεις. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια που σου παίζει το μυαλό εκείνη την, mm-hmm, ώρα. Και, ή κάποιες φορές από την κρίση πανικού που είχαμε πάρα πολύ κόσμο, αισθανόμουν ότι πνίγομαι. Το γεμάτο θέατρο με έπνιγε και πήγαινα όλο και πιο πίσω. Και έλεγα με πάρα πολύ μπροστά. Και πήγαινα όλο και πιο πίσω και πιο πίσω. Αλλά αυτά εννοείται δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Είναι αυτά, ναι, που γίνονται μέσα στο κεφάλι του ηθοποιού που δεν μπορεί καν να φανταστεί. Εκείνη την ώρα μπορεί να κάνεις κάτι. Τελείως κόντρα σε αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω είναι στο Σέξπιρ σε μια ώρα που είναι κωμωδία. Mm-hmm. Ξέρεις, είναι πράγματα που σου παίζει το μυαλό σου. Πονηρά, πρόστιχα παιχνίδια του μυαλού.
Σωστό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Βλέπεις εκεί τα κουτιά. Δεν ήρθες έτσι εδώ απλά. Θα παίξεις κιόλας. Θα μπεις σε δοκιμασίες. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την αγαπημένη Ναταλία Δραχούμη, έτοιμη να παίξουμε τα παιχνίδια μας. Και θέλω να ξεκινήσει η Ναταλάκη διαλέγοντας ή το πρώτο ή το δεύτερο κουτί που κρατάει ο Δημήτρης. Θα πάρω το 2. Πάρε το 2, λοιπόν. Το 2. Δεν με ρώτησες τι να πάρεις. Θα μου έλεγες. Θα σου έλεγα. Δεν θα σου έλεγε. Μήπως θα μου έλεγες τα 3. Έλα, καλό, καλό. Έχεις καστικήσει άνθρωπο σου έκανε άχαρο κοπλιμέντο. Όχι. Θα έπρεπε. Έχεις όμως τσαμποκαλευτεί, δηλαδή να το απαντήσεις κάπως. Ναι. Έχω πιαστεί στα χέρια, αλλά όχι, όχι επειδή μου έκανε άχαρα κομπλιμέντο, επειδή είχαμε και δύο νεύρα και... Με άγνωστο. Όχι, με συνάδελφο. Αντάξει. Από τη μηχανή δηλαδή δεν κατέβηκες να... Να του ξεκινήσεις σε κανέναν, όχι. Όχι. Εντάξει, είμαι και ο Μίτσος, ρε εσύ, εντάξει. Ο Μίτσος. Είμαι έτσι όπως είπες, πιαστήκαμε στα χέρια, ξέρω εγώ. Ξέρεις, έτσι. Όχι, αλλά μου έχουν πει πολλές φορές με το κράνος, ρε φίλε, πήγαινε λίγο πιο εκεί. Ναι. Ή φιλαράκο, κάνε... Είμαι σίγουρη. Ναι, και μετά βγάζεις το αυτό... Και τεινάζει το μαλλί και είναι ο άλλος... Γίνεται, μετά είναι η διαφήμιση. Ωραία. Λοιπόν, το 3 ή το 4, ποιο διαλέγεις? Το 3 θα πάρω. Το 3 λοιπόν, Ναταλία μου. Θέλουμε να μας διαβάσεις με δραματικό ύφος το παρακάτω τραγούδι. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Με δραματικό ύφος. Έλα, στο ρεφρέν πήγαινε κατευθείαν. Αυτό θέλει μια ωρίτσα να το διαβάσω. Α, και εσύ. Τι θέλεις από μένα, ναι, ποιο? Εγώ αυτό. Είμαι πια. Ναι. Τι θέλεις από μένα, ναι, εγώ είμαι πια μια ξένη. Τράβα τη γυναίκα σου που σε περιμένει. Μην απορείς. Αυτό. Όχι, πες και. Μην απορείς που σου μιλάω τόσο τυπικά, μη μου το παίζεις τάχα τόσο πληγωμένος. Εσύ για χρόνια που δεν ρώτησες αν πέθανα ή αν ζω, τώρα μου έρχεσαι ξανά μετανιωμένος. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε. Ποιος είστε? Δεν άκουσα. Καλό. Στο τέλος το κατάλαβα. Συγγνώμη κύριε. Ποιος είστε? Okay. Περνάει λοιπόν. Το ποιος είστε το είπα σωστά. Μια καλά το σίγμα. Ναι. Λοιπόν, το 5 ή το 6. Το 5 ή το 6. Το 6. Λοιπόν, πες μας μια φανταστική ιστορία για το πώς πέρασες το καλοκαίρι χρησιμοποιώντας τις λέξεις. Εγώ θα το βρω κάποια στιγμή. Έλα στη θέση μου. Τυρόπιτα, σφαλιάρα, ζορμπάς, απιστία. Έλα, πάρ' το για να τις βλέπεις. Έλα στη θέση μου, φαντάρε. Πάρε μια τυρόπιτα και μείνεις άπιστος. Να φας μια τυρόπιτα για να μην σου δώσω μια σφαλιάρα, γιατί ο Γρηγόρης ο Βαλτινός που είναι εδώ και μας παίζει το ζορμπά, δεν κάνει απιστία. Ωραίο. Πολύ λογικό. Είναι ταντταϊστικό. Σουρεαλιστικό. Είναι ο συνδυασμός των λέξεων. Πώς είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός, ανάρρωσε, ενώ ανάρρωσε νομίζω ότι, ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Η παράσταση είναι, με τη μία που ήρθε, έκανε και τους χορούς του και όλα. Μπράβο. Σιδερένιος. Πες μας για την παράσταση περισσότερα. Η παράσταση είναι στο θέατρο Βέμπο, Ζορμπάς, που είχε μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι. Είναι η σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή. Είναι μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Και επίσης συμβουλεύω να έρθουν και με τα παιδιά τους, γιατί είναι λογοτεχνία. Είναι η διασκευή του Ρέπα Παθανασίου, τον Ρέπα Παθανασίου. Είναι πάνω στο κείμενο του Καζαντζάκη. Πιστεύω ότι και τα παιδιά πρέπει να δουν αυτή την παράσταση. Ακόμα και φίλες μου με μικρά παιδιά έχουν μείνει έτσι. Έχει όλη την ουσία του Καζαντζάκη, χωρίς να είναι βαρετή. Τρέχει, έχει τραγούδια, έχει τη φοβερή μουσική. Μάλιστα. Του Θοδωράκη. Και πού είστε και κάθε πότε να θυμίσουμε είμαστε στον κόσμο. Στο θέατρο Βέμπο, Τετάρτη με Κυριακή. Τέλεια. Και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε πάρα και σας περιμένουμε. Βεβαίως. Όλα τα καλά. Να χαίρεις τα παιδάκια σου και καλή ευχαριστώ επιτυχία σου για Γιάννης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.